Δεν έχετε εσείς. Ωραία. Κύριε Κέλλα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητούμε σήμερα τον πρώτο προϋπολογισμό της αριστερής κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου σε μια εξόχως αρνητική συγκυρία γεγονότων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Η επιδείνωση των σχέσεων της γείτονος Τουρκίας με τη Ρωσία, το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι και η ενδεχόμενη μετατροπή της χώρας σε αποθήκη εξαθλιωμένων ψυχών επιβαρύνουν και τις εσωτερικές εξελίξεις. Η δεύτερη φορά αριστερή κυβέρνηση βρίσκεται σε παντελή αδυναμία διακυβέρνησης. Η αριστερή πολιτική είναι γυμνή και η δήθεν αριστερή κοινωνική ευαισθησία έχει μετατραπεί σε πλήρη αναισθησία, κύριε Θεωνά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, ο προϋπολογισμός που φέρνεται προς ψήφιση είναι αντιαναπτυξιακός, αναποτελεσματικός, κοινωνικά ανάλγητος και καθαρά ηφαισιακός. Επιπλέον, δεν βλέπω διάθεση να υλοποιήσετε το μνημόνιο που υπογράψατε και πολύ φοβούμαι ότι έχετε πέσει στο φαύλο κύκλο της κυβερνητικής εσωστρέφειας, της απραξίας, της εκλογολογίας και γενικά του να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα όταν έρχονται τα δύσκολα. Με τον προϋπολογισμό αυτό παραδέχεστε ουσιαστικά ότι η διακυβέρνησή σας το 2015 υπήρξε καταστροφική, εξανέμισε τις θυσίες του ελληνικού λαού και οι συνέπειες θα συνεχιστούν και το 2016. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών μας είπε ότι το θέμα του Brexit δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Η χώρα μας από το πρωτογενές πλεόρασμα για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια και την ανάπτυξη επιστρέφει σε ύφεση και ελλείμματα. Και καυχάστε, και ποιο πράγμα ακριβώς? Επειδή η ύφεση είναι λίγο μικρότερη από την προϋπολογιστή σας? Γιατί αν συγκρίνετε τις επιδόσεις 2014-2015 και τις προβλέψεις 2016-2017, είναι συντριπτική εις βάρος της κυβέρνησής σας, της κυβέρνησης της αριστεράς. Και όλα αυτά μετά από πρωτοφανείς περικοπές συντάξεων, πρόσθετη φορολογία στον ιδιωτικό τομέα και αύξηση της ανεργίας, κύριε Θεώνα. Είμαστε ή δεν είμαστε σε χειρότερη κατάσταση σήμερα από πέρυσι το Δεκέμβριο? Δυστυχώς για όλους είμαστε, κύριε συνάδελφοι. Και το χειρότερο, θα είμαστε και του χρόνου, παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού που δεν μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί έπρεπε να πάμε σε δημοψήφισμα, λόγω του δημοψηφίσματος σε capital controls, να φύγουν 100.000 επιχειρήσεις επιπλέον να πάνε στο εξωτερικό, να αυξηθεί η ανεργία, να μειωθούν τα επιθέματα θέρμανσης στο ίμιση? Γιατί έπρεπε να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές, να σταματήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, να φρενάρουν οι ιδιωτικοποιήσεις, να αυξηθεί η προκαταβολή φόρου και να στερέψει η αγορά από ρευστό, για να ικανοποιηθούν τι, οι ιδεολειψίες σας? Ή μήπως συλλάβατε τη φοροδιαφυγή και φέρατε χρήμα στην Ελλάδα από τις πλήφες στα Λαγκάρτ και από τις άλλες λίστες που έχετε στη διάθεσή σας? Και η αποκορύφωση, η ανακεφαλαιοποίηση ή μάλλον το ξεπούλημα των ελληνικών τραπεζών στους ξένους. Ένα σκάνδαλο που ισοδυναμεί με εθνική μειοδοσία. Κυρίες και κύριοι, ξεπουλήσατε τις ελληνικές τράπεζες. Διδάξατε τι σημαίνει ξεπούλημα. Και το χειρότερο, περάσαν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυρέων και των επιχειρήσεων στους ξένους. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, το οποίο ουσιαστικά αποδομείται, οι συνολικές περικοπές φτάνουν σχεδόν τα 2 δις, εκ των οποίων 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο ψυχοραγεί. Μειώνεται τις συντάξεις, πιθανότατα και αυτές που είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Πετσοκόβεται το ΕΚΑΣ. Κατακρεουργείται το ΕΦΑΠΑΞ για να δώσετε ανάσταση στο σύστημα, αλλά στην ουσία τα παίρνετε από τον ταλέπορο λαό. Το πρόβλημα στο ασφαλιστικό, πιστεύω το καταλάβατε, είναι οι εισφορές. Και η λύση είναι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για να προσελκύσουμε επενδύσεις όμως, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ό,τι ακριβώς είχαμε ξεκινήσει εμείς, αλλά δεν μας αφήσατε να το ολοκληρώσουμε. Εσείς όχι μόνο δεν κάνετε κάτι παρόμοιο, αλλά λόγω της ιδεολειψίας σας, εκτός από την αύξηση της φορολογίας στον ιδιωτικό τομέα, σταματήσατε και τις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημόσιου προς τον ιδιωτικό τομέα. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει τεράστιες και ολέθριες συνέπειες στη ρευστότητα και τελικά στην απασχόληση, ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αντοχής?
Ενώ είχαμε παραλάβει εμείς ληξιπρόθεσμα χρέη 9 δις περίπου το 2012, σας παραδώσαμε χρέη 3,5 δις στα τέλη του 2014. Και αυτά τα φτάσατε μέσα σε 10 μήνες στα 6 δις. Αυτή η πολιτική, κυρίες και κύριοι, δεν οδηγεί πουθενά. Η οικονομία δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ στην ανάπτυξη. Για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είχατε υποσχεθεί 2 δις στην Θεσσαλονίκη. Ψηφίσαμε 200 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό το Μάρτιο και τώρα βλέπουμε μόνο 100. Τι έγινε, τελείωσε η ανθρωπιστική κρίση και δεν το καταλάβαμε? Γιατί βλέπω περίσσεψαν τα 100. Και έρχομαι στον κρίσιμο τομέα της υγείας. Θα σας διαβάσω τι έλεγε πέρυσι ο σημερινός Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Με το σημερινό προϋπολογισμό που συζητούμε δεν αλλαιρείται, αλλά ίσα-ίσα ενισχύεται η μνημονιακή λογική των περικοπών, της συμπίεσης των δημοσίων δαπανών υγείας, της απαξίωσης των δημοσίων δομών και της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα. Και τώρα, η υπαχρωματοδότηση εμφανής. Τα νοσοκομεία λειτουργούν στο 40% του προϋπολογισμού και κατά 30% κάτω από τα περισσινά νούμερα. Όχι μόνο διατηρείται, αλλά επεκτείνεται και το κατάπτυστο εργαλείο του Glowback στη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων. Μήπως θέλετε να σας πω τι έλεγε η κυβέρνησή σας το Φεβρουάριο στους φαρμακοποιούς? Το ξέρουν καλύτερα αυτοί. Να σας θυμίσω τι έλεγε ο κύριος Κουντουπλής στη συζήτηση του περισσινού προϋπολογισμού για την εθνική φαρμακοβιομηχανία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, έλεγε ο κύριος Κουρουμπλής το Μάρτιο, θα πρέπει να πληρώνουν μικρότερο rebate. Να σας πω τι έκανε. Αύξησε το rebate κατά 150 εκατομμύρια ευρώ. Και ο διάδοχος, ο κύριος Ξανθός, έρχεται και μειώνει την τιμή του ελληνικού φαρμάκου μέχρι 1 ευρώ. Αποτέλεσμα. Με μαθηματική ακρίβεια, καταστροφή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αύξηση της ανεργίας, μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των Ελλήνων ασθενών και κανένα όφελος για τα ασφαλιστικά ταμεία. Την ίδια πολιτική ακολουθείτε σε όλους τους τομείς. Η αύξηση των εισφορών υπέρ εωπή δήθεν με μείωση 6% στις συντάξεις μεταφράζεται σε 814 εκατομμύρια ευρώ για το 2015. Από αυτά έχουν εισρεύσει στον εωπή μόνο τα 214. Τα υπόλοιπα 600 που πήγανε. Στο χρέος ή σε πληρωμή συντάξεων. Αναζητάτε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, εναγωνίως συνένεση για να κυβερνήσετε, ξεχνώντας τις στάσεις σας στο παρελθόν. Συνένεση με ποιους? Με τους Γερμανοσολιάδες, τους κοινωνικούς δολοφόνους, με τους φθαρμένους, με το παλιό, με την τοξική Νέα Δημοκρατία, με τα σκυλιά? Συνένεση σε τι ακριβώς? Σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, σε κοινωνική αναλγησία, στην καταστροφή του ιδιωτικού τομέου και σε περαιτέρω αύξηση του κράτους? Ή μήπως συνένεση για να προσποιήσετε ότι δήθεν κυβερνάτε και να κυροκοροϊδεύετε τις κοινωνικές ομάδες? Μέχρι τώρα είχαμε από τον Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο ψηφίζατε. Από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα ξεψηφίζουμε. Και από χθες ο κύριος Αποστόλου μας έχει καινούριο εφεύρημα. Ψηφίζουμε, λέει, αλλά δεν θα το εφαρμόσουμε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Εμείς δεν σας ζητήσαμε να συγκυβερνήσουμε. Εσείς το κάνετε για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά και για να συσπυρώσετε την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Ο φίλος μου και πατριώτης μου, ο Λάκης ο Λαζόπουλος, που είναι και φίλος του Πρωθυπουργού, ξέρετε πώς το έλεγε αυτό? Ασκήσεις θάρρους στους 10 μικρούς μίτσους. Ας το δείτε λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Εάν δεν μπορείτε, παρατήστε τα. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να εκτελεστεί, παρόλο που θα το θέλατε πολύ. Και για το λόγο αυτό δεν θα το ψηφίσω, ελπίζοντας ότι θα είναι ο πρώτος και τελευταίος προϋπολογισμός της αριστερής κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ.